Καλημέρα, Δήμαρχε. Γεια σας, καλή σας μέρα. Κανονικά μπήκαν από την πόρτα οι άνθρωποι. Τους έβαλε το ΑΣΕΠ με τα κριτήρια επιλογής που είχε το 2004 και τους έβαλε και ένα πολιτικό προσωπικό που τότε βρισκόταν στη χώρα, το οποίο αναγνώριζε τη δυνατότητα των ανθρώπων στο δικαίωμα στη δουλειά. Δεν έχουμε πλαστά πτυχία, δεν έχουμε πλαστότητα, έχουμε συγκεκριμένα κριτήρια που οι άνθρωποι υλοποιούσαν τότε. Και σήμερα έχουμε μια προσπάθεια αλλαγής κριτηρίων που πετάει 27 εργαζόμενους μας στον δρόμο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εδώ υπάρχει συγκεκριμένη έκθεση, την οποία σας έδειξε και ο κύριος Μητσοτάκης, έτσι. Βάσει της οποίας αυτές εδώ δεν ήταν και σύνομες οι προσλήψεις. Και είναι έκθεση του ΑΣΕΠ, δεν είναι πολιτική απόφαση Μητσοτάκη ή κυβέρνησης. Όχι, έχω διαβάσει το πόρισμα του ΑΣΕΠ, το οποίο καταδεικνύει, καταρχήν δεν αναφέρει τις δικές του ευθύνες. Και αναφέρεται σε 27 δήμους. Σε 27 εργαζόμενους, δεν αναφέρεται στο σύνολο των εργαζομένων οι οποίοι μόνιμοι πλήθηκαν. Όχι, αναφέρεται σε 27 εργαζομένους, τόσοι ήταν που το 2004 μετατράπηκαν με το βάση των νόμων Παυλόπουλου συμβάσει τους απορισμένου χρόνου σε αορίστα. Ακούστε με λίγο, το πόρισμα του ΑΣΕΠ το έχω διαβάσει. Ναι. Αν το διαβάσετε και εσείς θα δείτε ότι όλοι οι άλλοι αυτοί είναι εκτός από το ίδιο το ΑΣΕΠ. Να πούμε όμως την ουσία. Διαβάζοντας κανείς το πόρισμα, και θα συμφωνήσει και ο υπουργός μας αυτό, θεωρώ, διαβάζοντας κανείς το πόρισμα διαπιστώνει ότι ο φυσικός και ηθικός αυτούργος αυτής της υπόθεσης ήταν το πολιτικό προσωπικό. Να συμφωνήσουμε σε αυτό. Δεν πέρναγε δηλαδή ο άνθρωπος από το Δήμο και έλεγε μπαίνω μέσα. Ο Δήμαρχος του έλεγε ότι ξέρεις κάτι, εσύ αυτό το διάστημα δούλευες με προφορική σύμβαση. Ο Δήμαρχος υπεγράφει. Να συμφωνήσουμε σε αυτό λοιπόν. Από τη στιγμή που συμφωνούμε σε αυτό, να συμφωνήσουμε και σε κάτι άλλο αυτονόητο και ηθικό. Ότι επειδή υπάρχει αυτή να συμφωνήσουμε υπόθεση σε κάτι πιο ουσιαστικό. Επειδή ανήκω στην κατηγορία, εγώ παραιτήθηκα από το δημόσιο. Είμαι από τους λίγους που το έκαναν, αγαπητέ μου Δήμαρχε. Το Φεβρουάριο της φετινής χρονιάς. Και ήμουν από εκείνους οι οποίοι τακτοποιήθηκαν νομιμότατα σε ό,τι με αφορά, για να μην υποψιαστεί κάτι άλλο. Με το Προεδρικό Διάταγμα Παυλόπουλου. Το οποίο ήταν ένα άθλιο εργαλείο που με μία υπογραφή τακτοποίησε 36.000 συμβασιούχων εκείνη την περίοδο, 37.000 αν θυμάμαι καλά. Τώρα προσέξτε, μεταξύ μας και δημοσίως, το αν καλύπταμε ή όχι τις πάγιες και διαρκείς ανάγκες ή όχι, και το πώς αυτό το πιστοποιούσε ή το δήμαρχος στην περίπτωσή σας, ή το προϊστάμενο στην περίπτωσή μου, ή το πρόεδρος σε μια άλλη περίπτωση, είναι ένα ανέκδοτο ελληνικό. Ωραία, αν θέλουμε να είμαστε μεταξύ μας σοβαροί. Αρέσουν τα ανέκδοτα. Δέστε. Ο κύριος Παυλόπουλος δεν είναι μέσα στους 27 εργαζόμενους που θα απολυθεί. Όχι. Ο κύριος Παυλόπουλος και το πολιτικό προσωπικό που έστησε, δεν συμφωνώ με την άποψή σας, γιατί οι άνθρωποι δουλειά βρήκαν έτσι και δούλεψαν. Αλλά αυτό που μου περιγράφετε, εγώ συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, μιας και μιλάμε πριν ανεκδότου. Αυτό το πολιτικό προσωπικό λοιπόν, που ήταν εκείνο που νομοθετούσε με αυτόν τον τρόπο που περιγράψατε. Ναι. Που ήταν εκείνο που έβαζε το ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού να λειτουργεί με αυτά τα κριτήρια. Αυτό το πολιτικό προσωπικό δεν έχει την ευθύνη. Λέω λοιπόν εγώ και ακούστε με την για πολιτική να δείτε, ευθύνη. Θα συμφωνήσουμε. Έχει την πολιτική ευθύνη. Θα συμφωνήσουμε. Όχι, έχει την ευθύνη. Και θα συμφωνήσουμε σε κάτι. Αυτό το πολιτικό προσωπικό στη συνδική μας περίπτωση είναι στα ποινικά δικαστήρια. Έτσι, εκκρεμή δίκη. Και εγώ λέω, το ηθικό δεν θα είναι να δικάσουμε πρώτα τον φυσικό και ηθικό αυτούργο αυτής της ιστορίας. Και αν πραγματικά βρούμε την ενοχή του, έτσι ας έχουμε λίγο εμπιστοσύνη σε αυτή την έρμη τη δικαιοσύνη, τότε να πετάξουμε στον δρόμο 27 εγωγή. Ποιος είπατε ότι είναι ηθικός αυτούργος, το ΑΣΕΠ, είπατε εσείς. Όχι, εγώ λέω. Φωτογραφίσατε το ΑΣΕΠ, από ό,τι κατάλαβα. Όχι, ακούστε με λίγο, δεν είπα αυτό, ξέρω ναι, τι είναι. Είπατε ότι είπατε το ΑΣΕΠ. Το πόρισμα. Ακούστε λίγο, κύριε Δήμαρχε. Είπατε ότι το πόρισμα στοχοποιεί τους πάντες εκτός από το ίδιο το ΑΣΕΠ. Εσείς το είπατε εδώ. Προφανώς. Ωραία, άρα θεωρείτε, φωτογραφίζετε και το ΑΣΕΠ ως. Να μου απαντήσετε πρόβλημα εσείς, το ΑΣΕΠ ήταν εκείνο που δεχόταν ένα δήμαρχο να υπογράφει ότι ένας εργαζόμενος είχε οκτάμινη προφορική σύμβαση. Το ΑΣΕΠ στο πόρισμα λέει ότι παραπλανήθηκε. Με συγχωρείτε, το χαρτί που έχει το ΑΣΕΠ, εγώ δεν μιλάω για ψευδείς ιστορίες και άλλα τέτοια πράγματα. Λέω, έχουμε ένα ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, το οποίο θεωρήθηκε εκείνη την εποχή και θεωρείται και καλά κάνει ότι μας δίνει τη δυνατότητα να πατάξουμε τη διαφθορά στο δημόσιο και να μιλάμε για αξιοκρατία. Αποδέχεται λοιπόν κάτι και σήμερα λέω ότι εγώ δεν το αποδέχομαι. Είναι ένα θέμα. Δεν είναι όμως εκεί το πρόβλημά μας, να σας πω ποια είναι η ουσία και να μείνουμε σε αυτήν γιατί εκείνη η ουσία και θα συμφωνήσετε κι εσείς. Έχουμε ένα πολιτικό προσωπικό που όπως είπε και ο συνάδελφός σας, το περιέγραψε σωστά, έκανε αυτό το πάρτι. Ωραία. Εγώ λέω λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουμε μια
στα δικαστήρια τρέχει το ποινικό κομμάτι για το Δημοτικό Συμβούλιο στην περιοχή τη δική μου. Έτσι που μετέτρεψε τις συμβάσεις. Ναι. Δεν είναι ηθικό να περιμένουμε το αποτέλεσμα της δίκης. Και ποινικό, να σας πω γιατί. Το ποινικό είναι διαφορετικό από το διοικητικό. Εδώ όχι, αυτό, που, αυτό που, αυτό που γίνεται... Στο ποινικό δικαστήριο αυτοί οι άνθρωποι. Αλλά καλώς έκαναν αυτό που έκαναν. Εμείς πώς θα πείσουμε τον κόσμο ότι δεν χωρίζουμε. Στο ποινικό μπορεί να θωθεί κανείς για άλλους λόγους. Ακούστε μπορεί, ας πούμε, για παράδειγμα, να έχει περάσει πενταετία. Ακούστε με λίγο, Δήμαρχε. Πριν από μία εβδομάδα. Ο νόμος λέει ότι και πέραν των 5 ετών πρέπει να πληρώνει. Για το πολιτικό προσωπικό Δήμαρχε, προχθές εδώ σε Δήμο, σε συνάδελφό σας, σε Δήμο της Θεσσαλονίκης, εντοπίστηκαν, έχω και τα στοιχεία γιατί χάνει να έχω μεγαλώσει το Δήμο αυτόν, δύο συμπολιτών μας, οι οποίοι προσκόμισαν πλαστά πιστοποιητικά. Ήταν χρόνια στο Δήμο στην καθαριότητα ένας οδηγός, στην καθαριότητα η μία οδηγός ο άλλος και απομακρύνθηκαν γιατί διαπιστώθηκε ότι προσκόμισαν πλαστά δικαιολογητικά. Πάλι δεν μου απαντάτε όμως. Εμείς δεν μιλάμε για πλαστά δίκητη. Κοιτάξτε χάρτια κύριε μου. Εμείς μιλάμε για κάτι πάρα πάρα πολύ συγκεκριμένο. Έχουμε για νόμιμη μετατροπή συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου. Αυτό έχουμε. Αν διαβάσετε το πρόγραμμα, αυτό θα διαπιστώσει. Ναι, αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις, αν δεν ήταν το διάστημα των 18-24 μηνών στο περιβόητο εκείνο διάστημα για να είναι μόνιμη, δηλαδή δεν παραπλανήθηκε το πόρισμα. Είναι αλήθεια, απλά το διάστημα καλύπτωσε. Δεν έχω το πόρισμα. Το έχω μπροστά μου. Και τι λέει το πόρισμα, ότι παραπλανήθηκε το ΑΣΕΠ. Αυτό. Ακούστε με λίγο. Δηλαδή, τι λέτε τώρα. Συγγνώμη λίγο, εγώ σαν Έλληνας φορολογούμενος, μου λέτε τώρα να κάνω υπομονή να πληρώνω. Κάποιες... Όχι, κύριε μου, τι μου λέτε, πείτε μου λίγο τι λέτε. Γιατί νομίζω ότι ο Δήμος, Δήμος Κερατσινίου είναι ένας από τους 19 Δήμους οι οποίοι αρνήθηκαν να δώσουν. Σας παρακαλώ, στοιχεία. Θα με ακούσετε όμως λίγο. Βεβαίως. Αφήστε με να μιλήσω, είναι θέμα φιλοξενίας. Δέστε λίγο. Εγώ απευθύνομαι, εκτός από πολίτης, είστε και εργαζόμενος. Εγώ απευθύνομαι λοιπόν στον εργαζόμενο και του λέω, αυτή τη στιγμή, σε μια χώρα που υποφέρει, το να πεταχτούν άλλοι 27 άνθρωποι για το δικό μου Δήμο, σας μιλάω, στον δρόμο και το πολιτικό προσωπικό να τρίβει τα χεράκια του και να λέει εντάξει μωρέ, έκανα ένα λάθος πριν 10-15 χρόνια και το διορθώνω σήμερα όχι παίρνοντας τις ευθύνες πάνω μου αλλά πετώντας στον δρόμο ανθρώπους, δεν είναι έτοιμο κύριε. Εγώ σας λέω λοιπόν, αντί να μην συνεχίσουμε να πληρώνουμε τους 27 μαζί σας, να συνεχίσουμε να πληρώνουμε όλους αυτούς που πέσαν αυτό το παιχνίδι σε βάρος και των 27 και των χιλιάδων ανθρώπων. Αγαπητέ μου Δήμαρχε, καταρχάς είπατε φιλοξενούμενος, εγώ τα πάω κάπου, ρωτάω με ποιους μιλάω. Τρεις φορές είπατε, απευθύνεται σε κάποιον κύριο ανωνύμος. Δεν θα σας πω ποιος είμαι, θα πρέπει να το μάθετε πριν σας καλέσω. Εγώ έμαθα ακόμη και ποιος είστε και με τι ασχολείστε κλπ. Όταν φιλοξενώ κάποιον, όταν φιλοξενείστε εσείς στην Αθήνα, μάθετε και με ποιους μιλάτε λίγο παραπέρα. Συγγνώμη, με ενοχλεί. Με ενοχλεί αφόρητα, το λέω για εσάς. Όχι, σας λέω. Ήταν να σας καλέσουμε να μιλήσουμε. Τρεις φορές δεν κύριε, δεν ρωτήσετε με ποιους μιλάτε. Είναι και λίγο προσβλητικό για εμάς δηλαδή. Δεν είμαι τόσο έμπειρος στα πολιτικά. Το προσπερνώ είναι τυπικό. Ακούστε με. Ακούστε με. Γιατί λίγο, προσπερνάτε το κύριε Δήμαρχε. Το γεγονός ότι παραπλανήθηκε το ΑΣΕΜ, γιατί το αφήνετε, το βάζετε λίγο. Ενώ είναι το κομμάτι που θέλω να ασχοληθείτε με αυτό, να μας πείτε λίγο τι συμβαίνει αν κάποιος δήμαρχος υπογράφει ότι ένας υπάλληλος πληρεί πάγιες και διαρκείς ανάγκες και παραπλανάτε το ΑΣΕΠ. Πρέπει να δηλαδή τους δικαιολογήσουμε όλους και να τους πληρώνουμε. Αυτό μας λέτε. Πείτε μας δηλαδή, μας λέτε. Ναι. Ωραία, ακούστε με λίγο. Καταρχήν όταν έλεγα κύριε, πραγματικά δεν ήξερα το όνομά σας, δεν ρώτησα το όνομά σας, από σεβασμό του έλεγα. Δεν θα σταθούμε εδώ κύριε Δήμαρχε. Όχι, όχι να σταθούμε, το είπατε και μάλιστα με επιθετικό τρόπο. Δεύτερο ζήτημα, δέστε λίγο. Δεν είμαι εγώ εκείνος που θα κρίνω το αν το ΑΣΕΠ είχε δίκιο το 2004 ή έχει δίκιο το 2014. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να απασχολήσει τους έντιμους ανθρώπους που βρίσκονται στον ΑΣΕΠ. Να τα απαντήσουν εκείνοι μεταξύ τους, θα ήθελα όμως μια απάντηση. Το ΑΣΕΠ λέει ότι παραπλανήθηκε. Από ποιους κύριε μου παραπλανήθηκε. Στον ΑΣΕΠ δεν απευθύνθηκαν οι εργαζόμενοι. Απευθύνθηκε ένα πολιτικό προσωπικό. Παραπλανήθηκε λοιπόν το ΑΣΕΠ. Να δεχτώ εγώ ως υπόθεση εργασίας ότι έγινε. Από ποιον. Από τον εργαζόμενο ή από το πολιτικό προσωπικό και να σας πω και κάτι. Και από τον εργαζόμενο κύριε Δήμαρχε. Γιατί νομίζω ότι ο εργαζόμενος ήξερε αν πληρεί οι πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Και να σας πω και δεν κάτι. Το ήξερε μόνο το δεν το ήξερε μόνο ο προϊστάμενος. Πάγιες και διαρκείς ανάγκες να επιτρέψετε να το ξέρουμε εμείς για τους εργαζόμενους μας αν πληρούσαν. Πληρούσαν και πληρούν και είναι στον δρόμο και ανάμεσα σε αυτούς... Θέλουμε, κύριε Δήμαρχε, εμείς δεν θέλουμε άλλους να προσθέσουμε κανένα στην ανεργία. Σας το λέω ειλικρινά, είναι... Μπράβο. Άρα να συμφωνώ. Απλά δεν θέλουμε και ως φορολογούμενοι, θέλουμε να τηρηθεί μια ισορροπία η οποία είναι κοντά στη λογική. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας να σας πω όμως κάτι. Ανάμεσα στους 27 αυτούς ανθρώπους υπάρχουν και 15 συμπολίτες μας, εργαζόμενοι μας που είναι με ειδικές ικανότητες. Και μετά από 15 χρόνια.
και δολοφόνος να είναι κάποιος, ξέρετε, παραγράφεται τα δίκημά του. Όχι, όταν υπάρχουν ειδικές συνθήκες, να τους τακτοποιήσει η πολιτεία, ναι, αλλά με σύνομο τρόπο. Ναι. Δεν αυτό λέει κανείς να χάσουν τα αμαία ή οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ειδικά θέματα οικονομικά, κοινωνικά, υγείας κλπ. Να πεταχθούν στον δρόμο. Αυτό μην ζητάμε, το βάλουμε άσπρο-μαύρο, να τακτοποιηθούν με έναν άλλο τρόπο σύνομο όμως. Αυτό ζητάμε. Αυτό ζητάμε και ζητάμε από αυτούς που παρανόμησαν και δεν παρανόμησαν, σας το ξαναλέω, εργαζόμενοι. Το πολιτικό σύστημα παρανόμησε. Να αντιμετωπίσει αν εκτιμά γιατί, ότι γιατί με τέτοια ευκολία δήμαρχε, διηγείτε αυτό... ένα δήμο, γιατί με τέτοια ευκολία δίνεται άλοθη σε οποιονδήποτε πολίτη παρανομή, επειδή η πολιτεία και, και οι μηχανισμοί του κράτους είναι μπάχαλο. Κύριε μου, διαβάστε σας παρακαλώ το πόρισμα. Δεν το έχει μπροστά του. Το διάβασα, κύριε μου, αρκετές φορές το διάβασα. Δεν υπέγραφε ο πολίτης ότι δούλευε στο Δήμο. Το Δημοτικό Συμβούλιο έλεγε ότι αυτός δούλευε στο Δήμο. Σας παρακαλώ. Είναι ένα θέμα, ξέρετε τι γίνεται. Το δικαίωμα των ανθρώπων για δουλειά. Έχει μετατραπεί, μετατράπει, είχε μετατραπεί τα προηγούμενα χρόνια και ελπίζω να αλλάξει. Σε ένα πελατειακό σύστημα να συμφωνήσουμε. Καλά, αυτό είναι σαφές, είναι γνωστό, έτσι έχει γίνει. Αλλά από την άλλη πλευρά, για φανταστείτε, υπάρχουν χιλιάδες άλλων πολιτών οι οποίοι λένε κάτσε ρε φίλε. Την εποχή που κάνατε σε αυτά πάρτι, ειδικούνται στους Δήμους σε συνεργασία με συνδικαλιστές και εργαζόμενους και παραπλανούσατε με την πίεση και τη πολιτική ηγεσία. Συγγνώμη λίγο. Με την πίεση. Όχι, δεν μιλάω για εσάς προσωπικά. Παραπλανούσατε, λέτε. Όχι εσείς. Αγαπητέ μου, κύριε Πρετάκο, το είπαμε, δεν μιλάω για εσάς. Το πολιτικό προσωπικό. Είναι δεύτερος πληθυντικός για τους θεσμικούς. Έτσι, ωραία. Και παραπλανήθηκε για τους υπόλοιπους οι οποίοι δεν συμμετείχαν σε όλο αυτό το πεντάγωνο, εξάγωνο, οκτάγωνο, τρίγωνο. Ποια ευθύνη προκύπτει? Δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος δεν ήταν ποτέ μέσα στο κόλπο σε εισαγωγικά, με τη μικρή ή μεγάλη ή την υπέρτατη ευθύνη που έχει, τι φταίει? Να συμφωνήσουμε. Να συμφωνήσουμε. Απολύουμε ανθρώπους δηλαδή που μπήκανε με τέτοιο τρόπο στους Δήμους και προσλαμβάνουμε στη θέση τους καινούριους, κύριε. Δεν κάνουμε αυτό, ξέρετε. Από το Δήμο τον οποίον υπηρετώ, έφυγαν 150 εργαζόμενοι μας από τις υπηρεσίες του, από τους δρόμους, από την καθαριότητα, τα τελευταία 3 χρόνια. Και πετάμε στον δρόμο και άλλους 27 και ο Δήμος δεν μπορεί να λειτουργήσει. Δεν απολύουμε τους ανθρώπους που με παράνομο τρόπο μπήκαν στη δουλειά και φέρνουμε στη θέση τους το προσωπικό που λείπει. Μάλιστα. Καταλάβατε τι γίνεται. Ναι. Είναι πολύ... Εγώ καταλαβαίνω την αγωνία των ανθρώπων, ότι θέλουν κάποια στιγμή αυτή η χώρα να αλλάξει σελίδα. Πέστε μου όμως τώρα, σας παρακαλώ, και θέλω πραγματικά, σας μιλάω με ειλικρίνεια, μία απάντηση. Πώς θα αλλάξει κανείς σελίδα, πετώντας στον δρόμο έναν άνθρωπο που πετάει, όχι, όχι. Με κόστος. Να σας υπενθυμίσω, σας είπα εγώ, αγαπητέ μου Δήμαρχε, 900... είσαστε καινούριος εκεί, αλλά επειδή εγώ τη διαδικασία αυτή την παρακολούθησα βήμα προς βήμα, αφήστε το. Κύριε ξέρω Δήμαρχε, τι έγινε τώρα. Δεν είμαστε ότι... χθεσινοί, είμαι 50 και τα έχω ζήσει σας. Χωρίς να θέλω να βάλω. Ξέρω πώς, συγγνώμη λίγο Κώστα. Ωραία, Δήμαρχε. Ξέρετε, επειδή είστε σε μια νέα πολιτική δύναμη, μια μεγάλη τώρα πολιτική δύναμη στο ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να σας πω Πασόκ και Νέα Δημοκρατία, το παιχνιδάκι αυτό ξέραν πάρα πολύ καλά. Είχαν βάλει από τα παράθυρα τους αρεστούς και μετά με μια υπογραφή Παυλόπουλου, πώς το λένε, νόμιμα, σύνομα, παράτυπα, παράνομα, μπήκαν όλοι γιάχμα μέσα στο δημόσιο. Εντάξει. Έτσι, εγώ προσωπικά ήμουν απέναντι σε αυτή την πολιτική. Είμαι βέβαιος γι' αυτό. Αλλά σήμερα, πέρα από τους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά έχουν ανάγκες, εγώ τώρα μην βάλουμε λαϊκίστικα τον άνθρωπο που είναι σε καροτσάκι προς Θεού, δηλαδή μακριά από όλους μας. Αυτός πρέπει να τακτοποιηθεί και είναι προτεραιότητα για κάθε πολιτεία. Αλλά μην δώσουμε άλοθη και στους υπόλοιπους. Καλά, το ακροατήριο έχει και ιδιωτικούς υπαλλήλους, οι οποίοι κατά 837.000 έχασαν τις θέσεις τους. Εντάξει, αυτό είναι άλλο θέμα κόστος. Γιατί υπάρχει κόστος. Είπατε προηγουμένως, μιλήσατε για μια νέα Ελλάδα, για μια νέα χώρα, για ένα νέο σύστημα κτλ. Με κόστος. Με κόστος. Να κλείσουμε με μια ερώτηση. Επανέλεγχο εσείς των συμβάσεων, οι οποίες μετατράψαν σε αορίστου χρόνου, θα κάνετε στο Δήμο σας? Γιατί στοιχεία δεν στέλνετε, αλλά εσείς θα κάνετε. Τι κάναμε στο Δήμο μας, και θέλω σας παρακαλώ πολύ στους υπουργούς που περνάνε από εκεί να κάνετε το ίδιο ερώτημα. Ο κύριος Μητσοτάκης θα είναι αμέσως πριν από σας. Ο κύριος Μητσοτάκης, ελπίζω, θέλω να πιστεύω ότι το έχει κάνει. Μίλησα προχθές μαζί του και άκουγε. Δέστε λίγο. Εμείς με το πρώτο πράγμα που κάναμε το καλημέρα ήταν ψάξαμε να δούμε αν υπάρχουν πλαστά πτυχία στο Δήμο. Εμείς το κάναμε. Ναι. Και δεν υπάρχουν πλαστά πτυχία στο Δήμο μας. Εάν υπήρχαν, την επόμενη μέρα θα είχαν, ακριβώς γιατί σεβόμαστε τους ανθρώπους, θα είχαν πεταχτεί από το παράθυρο. Τι δεν συνεννούμε να κάνουμε? Θα το κάνει η πολιτεία, έχει τους τρόπους. Δεν συνεννούμε να κάνουμε αυτό που επιχειρείται να γίνει τώρα, κύριε μου. Με αφορμή, μάλλον αξιοποιώντας την οργή των ανθρώπων, του ιδιωτικού τομέα, του δημόσιου τομέα, ξέρετε τα στομάχια των ανθρώπων δεν είναι ιδιωτικά και δημόσια. Συμφωνώ. Αξιοποιώντας την οργή των ανθρώπων, θέλουμε να αποδομήσουμε τους Δήμους από εργαζομένους. Πώς? Προσέξτε. Εμείς που βάλαμε τα κριτήρια
το 2004 με τον τρόπο που περιγράψατε, σήμερα πάμε να τα αλλάξουμε. Το πολιτικό σύστημα δεχόταν το 2004 την προφορική σύμβαση που υπέγραφε ο Δήμος και σήμερα δεν τη δέχεται. Δεν είναι έντιμο αυτό. Τι μας οδήγησε τώρα, τι λέτε, συγγνώμη ρε παιδιά. Υπάρχει πολιτικό σύστημα στον πλανήτη, δηλαδή το οποίο έχει τελειοποιηθεί, μας λέτε, και δεν προσαρμόζεται, αυτό μας λέτε, κύριε Δήμαρχε. Αυτό καταλάβατε. Βέβαια, εγώ αυτό καταλάβατε. Γιατί με απαντάτε άλλα από αυτό που σας. Μα εγώ αυτό καταλαβαίνω, λέτε ότι αλλάζουμε νόμους του κράτους του 2004, αυτό δεν λέτε. Όχι, δεν λέω αυτό. Α, συγγνώμη. Επαναδιατυπώστε. Είναι πολύ απλό. Ότι αν με παίρνατε εσείς στη δουλειά και θέλατε ένα κριτήριο που είχατε τέλος πάντων ήταν να έχω κοντά μαλλιά για παράδειγμα. Το οποίο μπορεί να αλλάξει. Δεν μπορείτε να με διώξετε από τη δουλειά γιατί. Α. Έχω κοντά μαλλιά. Αυτό λέω. Είναι πολύ απλό. Όταν με παίρνατε στη δουλειά, γιατί μου υπέγραφε ο Δήμαρχος ότι... Θα παίρνω όλα τα αφεντικά μου, όλα τα αφεντικά μου που με απέλησαν, κύριε Δήμαρχε, να τους το πω αυτό που λέτε, ότι δεν έχει δικαίωμα να αλλάξει τίποτα. Ούτε τους τζίρους, ούτε τους στόχους της εταιρείας, ούτε να προσαρμοστεί στις ανάγκες της αγοράς. Αδικείται και αδικείται και την νοημοσύνη μου και θεωρώ ότι αδικείται και την νοημοσύνη των τηλεθεατών. Αυτό σας είπα, κύριε. Να αλλάξετε. Να αλλάξουν τα πάντα. Να αλλάξουν τα πάντα. Αυτό που δεν έχει δικαίωμα κανείς είναι να καθορίζει, να δημιουργεί ένα πελατειακό σύστημα και να το αδειάζει. Μετά από 15 χρόνια γιατί δεν έχει. Ψάχνει να βρει άλλους πελάτες. Για... Αυτό σας λέω. Άλλο αυτό που λέτε. Αυτό πολύ σωστό που λέτε. Αυτό σας λέω όμως και αυτό σας είπα πριν. Το που λέτε είναι σωστό το να ψάχνει αυτό. Αυτό σας είπα πριν. Αν εσείς για να διοριστείτε στη δουλειά σας θέλατε ένα πτυχίο πανεπιστημίου για παράδειγμα και σας διορίσανε γι' αυτό, με αυτό το κριτήριο, σήμερα δεν μπορούν να σας απολύουν γιατί δεν έχετε διδακτορικό. Δεν σας το είχαν ζητήσει. Είναι απλά τα πράγματα, κύριε. Μιλάμε για ανθρώπινες ζωές. Δεν είναι έτσι, αλλά τέλος πάντων. Okay. Στη ζούγκλα που βιώνουμε εμείς καθημερινά. Σημασία έχει τη λέτε εσείς. Όχι, όχι, ακούστε με λίγο. Όχι, σας είπα, σημασία έχει τη λέτε εσείς. Ζω σε μια πόλη που έχει χιλιάδες ανέργους. Και εδώ το ίδιο είναι. Και εδώ, κύριε μου. Συμφωνούμε λοιπόν σε αυτό. Ζω στην ίδια τη ζούγκλα. Απλά ξέρετε τι λέω. Ότι στα άγρια θηρία αυτή τη ζούγκλα δεν θα δώσουμε παραπάνω τροφή πετώντας ανθρώπους στον δρόμο, ανθρώπους των 800 ευρώ. Σας παρακαλώ δηλαδή. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. 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 Καλά, να είστε καλά. Focus 103,6.